αυτή η συνάντηση, εκτός από μια συμβολική εν ώψη της έναρξης της νέας χρονιάς κοπή πίτας, είναι και μια συνάντηση ανθρώπων που αγαπάνε το σαλικό θέατρο. Ο καθένας με τον τρόπο. Εμείς έχουμε σαν προτεραιότητα την εξωστρέφεια της πόλης και όλο το δομό της, αναπόφευκτα δηλαδή και του σαλικού θεάτρου. Και για τον λόγο αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πολύ δημιουργική διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των δομών του Δήμου και του δομέα του πολιτισμού. Να υπάρχει μια ενιαία εκπροσώπηση προς τα έξω, διατηρώντας ταυτόχρονα όμως την αυτονομία του καθένα νομικό πρόσωπο και κάθε δομή. Μπορούμε να συνεργαστούμε το Θεσσαλικό Θέατρο, οι πολιτιστικές δομές του Δήμου Λαρισαίων, τα μουσεία μας, την αποθήκη μας, το λαογραφικό. Όλα αυτά θέλουν όμως συνέργειες. Θέλουν κοινές δράσεις, κοινούς σχεδιασμούς, αλλά κυρίως θέλουν ρεαλιστική προσέγγιση της κατάστασης. Να μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτό που θα σκεφτούμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρετε ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά τα προηγούμενα χρόνια στο Θεσσαλικό Θέατρο. Η εξωστρέφεια είναι κάτι το οποίο είναι αδιαφεσβήτητο. Εμείς είμαστε εδώ για να πάμε το Θεσσαλικό Θέατρο ένα βήμα παραπάνω. Όταν στο τέλος της θητείας μας θα έχουμε κάνει κάτι παραπάνω, αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία για μας. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο με τη συνδρομή όλων σας. Και αυτών που είστε σήμερα εδώ και αυτών που θα έρθουν να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι και η δική μου πόρτα και του κύριου Προέδρου είναι ανοιχτή στο να ακούμε προτάσεις, στο να ακούμε νέες προσεγγίσεις για οτιδήποτε πρέπει να γίνει. Θέλουμε να κάνουμε το Θεσσαλικό Θέατρο ακόμα πιο εξωστρεφές, ακόμα πιο γνωστό πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με συνεννόηση, με αμοιβαία εμπιστοσύνη, σε μια σχέση ισοτιμίας μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρωτεύον για μας, για μια νέα δημοτική αρχή που έχει τη διάθεση να διοικήσει το Δήμο με έναν άλλον τρόπο. Αλλά πάντα να ξέρετε ότι η γνώμονάς μας είναι το καλό της πόλης, άρα και το καλό του Θεσσαλικού Θεάτρου. Να ευχηθώ λοιπόν σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία, πίστη, δύναμη και δημιουργικότητα και πλήρη ευόδοση προσωπικών και συλλογικών στόχων. Να είστε όλοι καλά.